Είμαστε ακόμα ζωντανοί στο σκηνή. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, τέτοιο. Στη συχνότητα. Τι κάτε μια ρε. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, θέλουμε να σα ζητήσουμε συγγνώμη. Και είμαστε η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή του σταθμού. Να σα ζητήσουμε συγγνώμη λοιπόν για την διακοπή στο σήμα του σταθμού. Χθε βρισκόμαστε σε μια φοβερή κινητοποίηση. Όλο το τεχνικό τμήμα του σταθμού σύσσωμο, που δεν ευθύνεται για τη βλάβη, το επαναλαμβάνουμε, που δεν ευθύνεται για το βλάβη, κάθε άλλο παρά, ήταν στο πόδι για να μπορέσει να την αποκαταστήσει, ήταν ένα πρωτοφανές τεχνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρέματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο σερβερ, δηλαδή τι, εκεί που φορτώνεται και μεταδίδεται το πρόγραμμα και στην ουσία δεν υπήρχε δυνατότητα να έχουμε ούτε σήμα, ούτε μετάδοση σήματος, αλλά ούτε και πρόγραμμα. Ήταν ηλεκτρονική καρδιά του σταθμού, να το πούμε. Ήταν και ένα μήνυμα του ενδιαφέροντος του κόσμου για το τι συμβαίνει. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι εκείνη την ώρα σε μία εκδήλωση, συγκεκριμένα στην πρεμιέρα της Μαρινέλλας και του Χατζή, όπου ήμουν προσκεκλημένος. Μια εκπληκτική, εκπληκτική ιστορία. Εκπληκτική. Μια κιθάρα, δύο φωνές, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ηρεμία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και με ρωτάγανε για ένα πράγμα το οποίο δεν ήξερα. Ναι, γιατί ήσουν εκτός. Αλλά με ρωτάγανε άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο Παλάσιο Θέατρο και με ρωτάγανε για κάτι το οποίο δεν ήξερα. Επικοινώνησα λοιπόν εδώ με τον σταθμό και έμαθα για αυτό το τεχνικό πρόβλημα το οποίο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είπαμε ότι οφείλεται σε ένα πολύ σπάνιο τεχνικό πρόβλημα που είχε να κάνει με την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος. Που είχε σαν αποτέλεσμα επίσης να μπλοκάρει σύγχρονα μηχανήματα τα οποία δεν μπορούσαν να εκπέμψουν, δεν μπορούσαν να φέρουν το σήμα του αντένα στο σπίτι σας. Έτσι κόπηκε ο Σουλεϊμάν στη μέση. Δεν μεταδόθηκαν οι Αρβιλές, ούτε όλα. Σήμερα θα μεταδοθεί κανονικά το πρόγραμμα το οποίο χθες δεν έπαιξε. Έπαιξε κάπου ένα σημείο και μετά μια ταινία. Σήμερα λοιπόν κανονικά το πρόγραμμα. Και ο σταθμός μας έχει επιφορτήσει να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους εσάς που δεν είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του Αντένα. Τέλος καλό, όλα καλά θα λέγαμε και εμείς να σας καλημερίσουμε, να σας καλωσορίσουμε σήμερα.